Αθηνό, σε αυτό το τεράστιο χώρο, δεν θέλει να είναι μαζί τους πολύ, ούτε να είναι ακόμη το μέγεθος. Και θέλω απλώς να σας πω το εξής, ότι σήμερα μπορεί να σας ξαφνιάσει να γνωρίσουμε πολύ με τον εγκέφαλό σας. Ναι, γιατί συνήθως βλέπουμε το σώμα μας, αλλά δεν βλέπουμε τον εγκέφαλό μας. Άμα μπορούσαμε να δούμε τι κάνουμε με τον εγκέφαλό μας, μερικές κινήσεις, μερικές πράξεις που κάνουμε θα τις αλλάζουμε. Άρα, ας αρχίσουμε με τα πιο απλά. Ποιος από εσάς έχει εγκέφαλο? Πολύ καλό σχολείο. Πολύ καλό σχολείο. Αρχίζουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Ποιος από εσάς ξέρει το βάρος του εγκεφάλου του? Α, τώρα αυτός ο κύριος είναι πιο μεγάλος και το ξέρει, δεν ακούμε. Πόσο? 35.000. Όχι. Λοιπόν, για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, πιστεύω ότι έχουν εγκέφαλο 35 κιλά, μάλλον ονομάζουν εγκέφαλο άλλο κομμάτι του σώματος. Άρα ο εγκέφαλος πάνω κάτω είναι 1,5 κιλό. Απαναγία μου. Είναι ο Ανατολικός είχε 900 γραμμάρια, ο Τουρκένιεφ είχε 2.200. Θα μου πείτε γιατί αρχίζω τη διάλεξη με ποσότητα και με τον εγκέφαλο. Είναι πολύ απλό, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, άμα δεν βλέπουμε κάτι, δεν ξέρουμε πώς πάει. Π.χ. ποιος από εσάς πάει στο γυμναστήριο? Η κυρία σηκώνει. Μπράβο. Φαίνεται, η κυρία φαίνεται ότι πάει στο γυμναστήριο. Άρα. Γιατί να μην βλέπετε την κυρία, να μην βλέπετε, που χαιρόμαστε, δεν κατάλαβα. Άμα σας έλεγα, δεν φαίνεται, τι θα έλεγατε? Α, ωραία. Λοιπόν, λέω, είναι άλλοι που δεν σήκωσαν το χέρι. Εδώ διευθυνήσω ότι είναι στυλά τους ούτως ή άλλως, άμα φέγει η μεσίρ, θα μείνει έτσι και κοπέλα. Α, όταν βγαίνετε στο γυμναστήριο, βλέπετε τους μίσες και μπορείτε να μπείτε μετά από μερικές μέρες, μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες, ποια είναι η εξαίρεση. Για τον εγκέφαλο είναι πολύ δύσκολο να το δείτε, γιατί ο εγκέφαλος δεν είναι χαρτός, είναι μέσα σε μία θήκη. Για να προστατεύετε. Αν σκεφτείτε λίγο το σώμα σας, θα δείτε ότι υπάρχουν δύο πράγματα που είναι σημαντικά. Το ένα είναι το μυαλό, το άλλο είναι η καρδιά και εντελώς τυχαία τα δύο πιο σημαντικά είναι προστατευμένα από κόκαλο. Εντάξει, γι' αυτό σπάζετε πιο συχνά το χέρι σας από το μυαλό σας. Και το κεφάλι σας. Γι' αυτό μάλιστα τις ασκήσεις που θα βάλω μερικές θα δείτε ότι λέγονται σπαζοκεφαλιές. Αμάν η κυρία εξετάζει ήδη που έχει βάλει, τι κοιτάζει. Και λέω απλώς ότι άμα δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στον εγκέφαλό μας και βέβαια και στην καρδιά μας, τότε θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Άρα, ο εγκέφαλός μας φανταστείτε ότι είναι ένας οργανισμός από μόνος του που ζει μέσα σε έναν οργανισμό που λέγεται σώμα. Αν θέλετε, είναι ο πιλότος μέσα στο αυτοκίνητο. Μερικές φορές να ξέρετε ότι ο πιλότος δεν διάλεξε το αυτοκίνητό του και μπορεί να είναι με πολύ μικρή απόδοση το αυτοκίνητο, ενώ ο πιλότος είναι πάρα πολύ καλός. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν εξετάζετε το σώμα σας, δεν δίνει απαραίτητα οδηγίες για το μυαλό σας. Είναι μερικοί που έχουν ένα σώμα που είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν έχουν απαραίτητα ένα μυαλό που είναι εντυπωσιακό. Το βλέπουν συνήθως οι κοπέλες. Στους άντρες. Το πιάσες. Ωραία. Άρα λέω πως τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για το μυαλό μας. Για το μυαλό μας του αρέσει να σκέφτεται διαφορετικά πράγματα.
Το μυαλό μας είναι πιο έξυπνο από ό,τι πιστεύουμε και είναι βέβαια πολύ πιο τεμπέλικο από ό,τι νομίζουμε. Άρα γιατί το μυαλό μας είναι τεμπέλικο, γιατί επειδή είναι έξυπνο, δεν του αρέσει να κάνει 2-3 φορές το ίδιο πράγμα, μετά βαριέται. Λοιπόν, για να δούμε. Υπάρχουν εδώ μαθητές που βαριούνται. Πάρα πολύ. Ούλη. Αυτό δεν είναι ούλη, αυτό είναι μερικά χέρια. Α, βλέπω ο κυρίος 35 κιλά, σήκωσε και αυτό στο χέρι του. Ωραία. Υπάρχουν μαθητές που δεν βαριούνται. Okay. Λοιπόν, αυτοί που δεν βαριούνται θα πρέπει να ξαναεξετάσουν τον εγκέφαλό τους. Αυτοί που βαριούνται είναι φυσιολογικό αν έχουν εγκέφαλο. Και για τα 35 κιλά φανταστείτε πόσο βαρεμάδα υπάρχει. Άρα πρέπει να καταλάβετε το εξής. Υπάρχουν μερικά πράγματα που σας βοηθούν και άλλα που δεν σας βοηθούν. Άρα, για να δούμε. Ποιος από εσάς παίζει σκάκι? Α, Παναγία μου, τόσο λίγη. Με τόσα μυαλά που είχε εδώ μέσα. Ωραία. Κατεβάζουμε το χέρι. Ποιος από εσάς παίζει ντάμες? Ντάμες. Okay, ωραία. Προσέξτε, ερώτηση παγίδα. Ποιος από εσάς παίζει γκο? Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό, να μην έχουμε πολλά χέρια και μερικά χέρια μάλλον έχουν ξεχάσει ότι έχω αλλάξει ερώτηση. Ωραία, ποιος από εσάς παίζει σογκί? Είδα ένα παιδί με ξανθό μαλλί που πηγαίνει προς τα δεξιά το μαλλί του και παίζει σογκί. Μήπως θα ήθελες να μας δείξεις πώς παίζει σογκί? Τώρα έχει εξαφανιστεί, έχει πάει κάτω από το υπέδαφος. Άνοιξε η γη να τον καταπιεί. Λοιπόν, να προσέχετε όσον αφορά το χιούμορ με τον δάσκαλο, γιατί έχει και αυτός και μετά μπορεί να σας έρθει μπούμεραγκ. Άρα, ποιος από εσάς παίζει τάβλη? Ωραία. Ναι, Παρασκευή, τάβλη. Λοιπόν, άρα θα τα πάρουμε στη σειρά τώρα. Κατεβάζουμε τα χέρια, γιατί είναι μερικοί που έχουν μείνει ακόμα στο τάβλο. Λοιπόν, όταν θέλουμε να δούμε αν ένα παιχνίδι είναι ωφέλιμο για τον εγκέφαλο, ένας καλός τρόπος είναι να βάλουμε αυτό το παιχνίδι και να παίξουμε με έναν υπολογιστή. Αν ο υπολογιστής κερδίζει εύκολα σε αυτό το παιχνίδι, τότε το παιχνίδι είναι χαμηλού επίπεδου. Αν κερδίζει δύσκολα, τότε είναι υψηλού επίπεδου. Είμαστε όλοι εντάξει, το καταλάβατε? Ωραία, τότε θα αρχίσουμε με το τάβλι. Άρα να ξέρετε ότι οι υπολογιστές έχουν ξεσκίσει το τάβλι το 1979. Για τους πιο παλιούς, σαν εμένα, με το διευθυντή, τους υπολογιστές του 1979, τους θυμάσαι? Ναι, αλλά με δυνατότητες. Ωραία. Και παρόλα αυτά, το τάβλι κέρδιζαν με πολύ μεγάλη άνεση τον πρωταθλητή του κόσμου. Ωραία. Για το σκάκι περιμέναμε το 1997. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Για το γκο που σας έλεγα, περιμέναμε το 2016. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι έχουμε μια πολυπλοκότητα που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον εγκέφαλο και γενικότερα να ξέρετε ότι αυτοί που τους αρέσουν να παίζουν παιχνίδια που έχει ζάρι ξέρουν κάτι για το μυαλό τους. Το πιάσατε όλοι το υπονοούμενο ή όχι? Όταν έχετε πολύ γερό μυαλό, δεν σας αρέσει το ζάρι, γιατί το ζάρι αλλάζει τα δεδομένα. Όταν δεν έχετε πολύ γερό μυαλό, το ζάρι είναι τέλειο. Διότι αλλάζει τα δεδομένα, αποτύχει.
Εντάξει. Άρα π.χ. μπορεί στο τάβλι κάποιος που δεν παίζει πολύ καλά να νικήσει έναν καλό παίχτη σε μια παρτίδα, στο σκάκι δεν γίνεται. Πρέπει να έχει λιποθυμήσει ο άλλος, πρέπει να έχει πεθάνει ή να έχει φύγει. Άμα έχει μείνει απέναντί σας, είναι πάρα πολύ απλό, δεν γίνεται. Άρα, τώρα για το μυαλό σας, να ξέρετε ότι είστε σε μια ηλικία που το μυαλό σας αναπτύσσεται πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι επειδή αναπτύσσεται πάρα πολύ, είναι πολύ ευάλωτο. Δηλαδή, ας πιούμε αλκοόλ. Άμα πιείτε αλκοόλ, ας πούμε και είστε 5 ετών και πιείτε ένα ποτηράκι κρασί. Τόσο. Αλλά είστε 5 ετών. Τι γίνεται? Τέζε. Εντάξει, όταν είστε 50 ετών και πιείτε το ίδιο, λέτε πού είναι το δεύτερο. Και στην Κύπρο ξέρω ότι λέγεται η έκφραση «Εβίβα πρώτη» και για το δεύτερο και για το τρίτο και για το τέταρτο. Το έχω δοκιμάσει, μου το έχουν κάνει. Ειδικά με μερικούς παππούδες που πάνε κατευθείαν στην Τζιβανία, πρέπει να είστε προσεκτικοί με τον εγκέφαλό σας. Άρα, σας δίνω μερικά στοιχεία. Ας πούμε, όταν πίνουμε αλκοόλ, δεν έχουμε την εντύπωση ότι ζεσθενόμαστε? Okay. Είναι λάθος. Το αλκοόλ δεν ζεσταίνει. Γιατί έχουμε λοιπόν αυτή την εντύπωση? Γιατί καίει τα κύτταρα. Άρα αυτό που θεωρείτε εσείς ότι είναι ζέστη, είναι τα κύτταρά σας που πεθαίνουν. Άρα τα καίει και την ώρα του θάνατού τους, στην πραγματικότητα έχει μια επίπτωση θερμοδυναμική. Άρα όσοι από εσάς πιστεύουν ότι όταν κάνει πολύ κρύο πρέπει να πιούν αλκοόλ, είναι το τέλειο για να πάνε πιο κοντά στον παράδεισο. Βλέπω η κυρία ξαφνιάστηκε. Το αλκοόλ σας προκαλεί ζέστη μόνο με τις εντριβές. Εξωτερικό, βεντούζες και τέτοια πράγματα. Αλλά μέσα όχι. Άρα βλέπετε ότι είναι μερικές έννοιες που δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν. Ας πούμε είναι πολλοί που σας λένε να μην τρώτε ζάχαρη. Ποιος αποφεύγει να τρώει ζάχαρη? Ποιος του αρέσει ζάχαρη? Ωραία. Λοιπόν, μπορεί να ξαφνιαστούν οι γονείς και οι καθηγητές. Η ζάχαρη είναι το μόνο πράγμα που τρώει ο εγκέφαλος. Όλα τα άλλα τα μετατρέπει σε ζάχαρη. Γλυκόζη. Άρα, ο εγκέφαλός μας, αν έχετε προσέξει, δεν έχει δόντια. Δεν έχει μυς και πρέπει λοιπόν η τροφή να πηγαίνει κατευθείαν ουσιαστικά με υγρή μορφή. Όταν, ποιος έχει πάει στο νοσοκομείο? Ποιος έχει πάει για τον εαυτό του στο νοσοκομείο? Ωραία. Ποιος έχει φάει στο νοσοκομείο χωρίς να τρώει? Καταλάβατε την ερώτηση? Δηλαδή δεν μασάτε, αλλά σας δίνουν ένα υγρό από το χέρι και στην πραγματικότητα συνεχίζετε να ζείτε. Ελπίζω να θυμάστε ότι μέσα σε αυτό το υγρό βάζουμε και γλυκόζη. Δεν βάζουμε κρέας. Ωραία. Άρα, να ξέρετε επίσης ότι όταν σας κάνουν μια τομογραφία του εγκεφάλου για να δούμε αν λειτουργεί καλά, το πρώτο πράγμα που σας κάνουν είναι σας δίνουν μία ουσία μαζί με τη ζάχαρη, διότι ξέρουν ότι ο εγκέφαλος θα τη φάει γρήγορα, άρα αυτή η ουσία πηγαίνει παντού στον εγκέφαλο και βλέπουμε καλά την εικόνα. Άμα σας έδιναν, ας πούμε, κρέας να φάτε, θα το λέγαμε μετά από κάμποσες ώρες, μέχρι να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι καλό να έχετε διαφορετικές προσεγγίσεις. Δίνω ένα παράδειγμα. Ποιος από εσάς έχει φάει πάνω από 10 διαφορετικά φρούτα? 20. 30. 40. Γίνεται, να το ξέρετε, γίνεται. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο πιστεύετε.
Ποιος ξεπερνάει τα 50. Είναι μερικοί που έχουν ξεχάσει το χέρι τους πάνω. Άρα, τι προσπαθώ να σας πω. Ο εγκέφαλός μας, του αρέσουν πάρα πολύ τα φρούτα, αλλά να είναι διαφορετικά. Τα φρούτα πρέπει να τα τρώτε και με το χυμό και με τις ίνες. Άμα πίνετε μια πορτοκαλάδα, είναι καλό να τρώτε και τις ίνες, εντάξει, όταν το στίβετε. Την πορτοκαλάδα πρέπει να την πιείτε αμέσως, διότι αλλιώς χάνει όλη τη βιταμίνη C. Και χωρίς αυτήν, όταν βλέπετε ότι η πορτοκαλάδα σας, γιατί αργήσατε και αρχίζει να ανεβαίνει πάνω και να διαχωρίζεται, να ξέρετε ότι δεν είναι να την πιείτε, είναι απλώς νερό. Άρα, οι φυτικές ίνες και αυτές είναι σημαντικές, αλλά συνεχίζω εγώ για τον εγκέφαλο. Αυτό που θέλει λοιπόν με την ποικιλία, θέλει να παίζει διαφορετικά παιχνίδια, και όχι πάντα το ίδιο. Θέλει να σκέφτεται κάτι το οποίο να είναι καινούριο. Καινούριο, ίδια η λέξη, είναι κενό έργο, με αλφα γιώτα το κενό, που σημαίνει καινούριο ουσιαστικά, άρα νέο έργο. Και αυτό του προκαλεί εντύπωση, έκπληξη. Ο εγκέφαλος θέλει να έχει εκπλήξεις. Καλές. Κακές δεν θέλει. Αντιπαθαίνει σοκ. Άρα δεν θέλει ξαφνικά να τον βάζετε να φοβάται. Αυτό δεν του αρέσει. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι πρώτον, άμα και ότι κοιτάξετε βιολογικά, το σώμα σας είναι φτιαγμένο για να βοηθάει τον εγκέφαλό σας. Άρα οτιδήποτε κάνετε εναντίον του εγκεφάλου σας, θα έχετε προβλήματα και με το σώμα σας. Δίνω ένα παράδειγμα. Υπάρχει κάποιος που καπνίζει εδώ? Ένας. Άντε τρεις, γιατί ομολόγησα. Ωραία. Υπάρχει... τέλος πάντων. Ας πούμε ότι είναι τρεις. Εγώ θα το λέω και να ήταν 30-300, πάλι θα έλεγα αυτό που θα πω. Το τσιγάρο μειώνει τη μνήμη. Βέβαια είναι καλό, γιατί άμα πίνετε πολύ τσιγάρο, στο τέλος δεν θυμάστε τίποτα. Άρα δεν θυμάστε καν ότι καπνίζετε. Εντάξει. Όταν δεν έχετε καλή μνήμη, υπάρχει κάτι καλό, είναι ότι πάνω έχετε καινούριους φίλους. Δεν έχετε ποτέ ανθρώπους που δεν σας αγαπούν, αφού δεν το θυμάστε, και έχετε πάντα καινούριους φίλους. Δεύτερον, το τσιγάρο μειώνει την νοημοσύνη. Άρα πόσο τη μειώνει? Άρα έγινε μια μελέτη στην Αμερική με 4.400 παιδιά, δημοσιευμένη το 2004. Και σε μια κλίμακα για τον δείκτη νοημοσύνης με 15 βαθμούς, αποδείχτηκε ότι τα παιδιά, προσέξτε τι θα πω, όχι που καπνίζουν, που καπνίζουν παθητικά. Πέφτει ο δείκτης νοημοσύνης από 7 έως 10 μονάδες. Δηλαδή, άμα είστε ένα παιδί πολύ έξυπνο, ξαφνικά είστε μόνο έξυπνο. Αν είστε έξυπνο, γίνεστε κανονικό. Αν είστε κανονικό, έχετε ελαφρά υστέρηση. Αν έχετε ελαφρά υστέρηση, έχετε μεγάλη υστέρηση. Και αυτό γίνεται μόνο με το παθητικό. Άρα θα κάνουμε ένα τεστ, εφόσον εσείς δεν καπνίζετε, αλλά λέτε πάντα την αλήθεια. Ποιος έχει τον πατέρα του που καπνίζει? Α, Παναγία μου. Ποιος έχει τη μάνα του που καπνίζει? Ποιος έχει και τα δύο που καπνίζουν? Ωραία. Λοιπόν, για σας, ειδικά για τους τελευταίους. Αν δεν έχετε καλά αποτελέσματα στο σχολείο, τώρα έχετε μια εξήγηση. Άρα, μην νομίζετε καν ότι μιλάω με χιούμορ, γιατί δυστυχώς οι γονείς το παλεύουν πάρα πολύ συχνά για να έχετε μια καλή παιδεία, εκπαίδευση, σχολείο, και ξεχνάνε να κάνουν μερικά βασικά πράγματα. Για τις γυναίκες, να ξέρετε ότι μόνο και μόνο
στα χνότα της γυναίκας που είναι μάνα με ένα μικρό παιδί που μόλις έχει γεννηθεί, πολλαπλασιάζει επί 7 τη θνησιμότητα του παιδιού. Χωρίς να έχει καπνίσει ποτέ μπροστά του, αλλά τα χνότα. Γιατί όταν είμαστε πολύ μικροί, το σώμα μας είναι σαν ένα τεράστιο σφουγγάρι και απορροφάει οτιδήποτε. Αλλά όταν μεγαλώνουμε, απορροφάει λίγο λιγότερο και μετά επιλέγει και πιο σωστά τι πρέπει να απορροφήσει ή όχι. Εσείς άμα νιώσετε ότι υπάρχει ένα αέριο που είναι κακό, θα βουλώσετε τη μύτη σας και το στόμα σας και θα προσπαθήσετε να φύγετε. Ένα πιο μικρό παιδί θα το ανασένει κανονικά, μέχρι να καταλάβει ότι είναι επικίνδυνο. Όταν δουλεύουμε, ας πούμε, στα εργαστήρια χημείας, οι ειδικοί μας λένε ότι υπάρχουν μερικές ουσίες που είναι και θανατηφόρες. Άρα μας λένε από ποια στάδια περνάμε. Άρα λέει, ας πούμε, άμα μυρίζεις πικραμύγδαλο, έχεις τόσο χρόνο για να φύγεις. Άμα μυρίζεις αυτό, έχεις λιγότερο χρόνο. Άμα μυρίζεις αυτό, δεν είναι να κουνηθείς, έχεις μερικά δευτερόλεπτα και πέθανες. Κατά συνέπεια, μετά όταν μας βάζουν ένα τεστ να μυρίσουμε τις πρώτες μυρωδιές, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι φεύγουμε. Να ξέρετε, ας πούμε, ότι τα εργαστήρια χημείας έχουν μια αρνητική πίεση. Δηλαδή, μέσα στο εργαστήριο δεν έχετε πια την ατμόσφαιρα την κανονική, είναι πιο χαμηλή, έτσι ώστε άμα σπάσει ένα παράθυρο, ο αέρας δεν βγαίνει έξω, είναι ο αέρας που μπαίνει μέσα. Όλα αυτά τα κάνουμε για ασφάλεια και πιο πολύ για τον εγκέφαλό μας. Άρα τώρα θέλω να σκεφτείτε πιο συστηματικά τον εγκέφαλό σας. Θα σας δείξω μερικά πράγματα. Αυτό εδώ έχετε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι σκληρό. Ωραία. Έχει δύο όψεις. Και έχετε τέσσερα αντικείμενα που είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό. Ωραία. Ο στόχος είναι να βάλετε τα τέσσερα μέσα χωρίς επικάλυψη. Δηλαδή να μην πατάει το ένα πάνω από το άλλο. Ποιος θέλει να δοκιμάσει? Θα τα δίνω στο διευθυντή και μετά τα δίνει και στη διευθύντρια, δεν ξέρω πιο πώς τα λέτε εσείς. Ωραία. Άρα, όταν τα βάζετε εδώ χωρίς επικάλυψη, τότε θα γίνει εντάξει. Εγώ γιατί έχω μόνο τόσα, δεν έχω άλλα. Εσείς έχετε άλλα λάμδα που στην άκρη οι μαθητές, να δώσετε σε άλλους. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα αυτοί που είπαν θέλω να δοκιμάσω, αυτός εδώ, όχι, όχι, πήγαινε εκεί που ήσουν, μην τρέπεσαι, πήγαινε εκεί. Ναι, κρυφά. Όταν λέμε πήγαινε εκεί, είναι πιο πέρα εκεί. Μπράβο. Okay. Άρα σας δίνω ένα παράδειγμα. Ποιος από εσάς πιστεύει, ποιος από εσάς έχει παίξει ντόμινο, Okay. Κατεβάζουμε τα χέρια τώρα. Ποιος από εσάς πιστεύει ότι μπορούμε να μάθουμε ντόμινο χωρίς να ξέρουμε τους αριθμούς? Τώρα κανονικά είναι μερικοί από εσάς που πρέπει να πούνε, μα πώς είναι δυνατόν αφού το ντόμινο φτιάχνεται με αριθμούς. Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ είναι τρόμινος. Άρα έχει τρεις όψεις. Στην αρχή το μαθαίνουμε με χρώματα, μετά το μαθαίνουμε με αριθμούς και μετά παίζουμε και τα δύο μαζί. Okay. Να ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα, ας πούμε, τα έχουμε φτιάξει για να μπορούμε να λειτουργούμε τον εγκέφαλό μας πιο αποτελεσματικά. Άρα, ποιος θέλει να δοκιμάσει τρόμινος? Ωραία, άρα η κυρία πάει, πρέπει να είστε δύο, με τον διπλανό σου ή με τη διπλανή σου. Ο ένας παίρνει τα χρώματα, ο άλλος παίρνει τους αριθμούς. Και η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι μπορείς να παίξεις έτσι ώστε ο ένας να βάζει τα χρώματα, όλους τους αριθμούς, καλύτερα να παίξετε κάτω, στο δάπεδο. Ωραία. Όταν λοιπόν το φτιάξατε το λάμδα puzzle,
για τις κοπέλες τώρα που βλέπω μπροστά, το γυρίζεις, γύρισέ το και πρέπει να το φτιάξεις από εδώ, γιατί αυτός που σου το έδωσε και είπε ότι το έφτιαξε, δεν σου το έδωσε από αυτή την πλευρά, άρα εσύ άμα θες σου το ξαναδίνεις από αυτή την πλευρά, άστο, ξαναδώσω σε αυτόν που το έδωσε. Και του λες κάνε αυτό, γιατί αυτός είναι ο στόχος, δεν ήταν το πρώτο μόνο. Τι προσπαθώ να σας πω τώρα. Θα κάνουμε ένα άλλο παιχνίδι για να σας δείξω. Αυτό είναι το παιχνίδι του Φρανκ. Θα μου πείτε γιατί σας δείχνω παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια είναι φτιαγμένα για να αναπτύσσουν την νοημοσύνη του εγκεφάλου. Μερικοί από εσάς, ακόμα και οι πιο μεγάλοι, θεωρούν ότι πρέπει να δίνουμε συμβουλές στα παιδιά για να μην κάνουν κάτι. Όταν δίνουμε συμβουλές στα παιδιά για να μην κάνουν κάτι, κάνουν ό,τι μπορούν για να το κάνουν μόλις δεν είμαστε εδώ. Νομίζω ότι ο κύριος Διευθυντής το ξέρει. Κατά συνέπεια, άμα το σκεφτείτε στρατηγικά, δεν έχει κανένα όφελος να λέτε σε κάποιον μη το κάνεις, διότι μόλις φεύγεις πάει και το κάνει. Και μάλιστα από αντιδραστικότητα. Άρα δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Αυτό εδώ, ας πούμε, ότι είναι φωτιά. Και λέτε στο παιδί σας, μη το ακουμπάς, θα καείς. Φεύγετε. Τι κάνει το παιδί σας? Κάηκα. Ωραία. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να του πάρετε το χέρι, να το γυρίσετε, να το βάλετε. Ο διευθυντής είναι εδώ. Έλα από εδώ, να το δείξω, γιατί μερικές φορές αυτά τα παιδιά έχουν και μικρά αδέλφια που έχουν την τάση να λένε. Άρα, ο διευθυντής είναι το μικρό παιδί, το γυρίζω και κατεβαίνω αργά και θα δείτε ότι είναι το παιδί που κάνει καί. Τώρα το έχει μάθει μόνος του. Εγώ τώρα δεν φεύγω και του λέω βλέπεις. Μετά και να φύγω, επειδή το ξέρει ήδη, ο εγκέφαλός του λέει δεν θα το δοκιμάσω. Τώρα που είσαι εδώ, θα δοκιμάσεις αυτό. Όσοι δεν βλέπουν είναι περίεργοι. Η περιέργεια είναι το πρώτο στάδιο για την νοημοσύνη. Έχουμε βέβαια και την τεμπελιά σε αυτό το στάδιο. Και όσοι δεν βλέπουν θα σηκωθούν. Κράτα αυτό. Να το βλέπουν έτσι. Αυτά είναι 4 φορές το ίδιο κομμάτι. Okay. Αυτό είναι ένα τετράγωνο. Ωραία. Και με αυτά τα 5 πρέπει να κάνουμε ένα τετράγωνο. Και με τα 5. Και με τα 5. Με όλα. Δεν είναι να το κάνεις μπροστά μου για να μην αγχώνεσαι. Το παίρνεις, κάνεις ό,τι θες. Να βοηθήσει και η κυρία. Να βοηθήσει. Και βέβαια να βοηθήσει. Έχει σημειώσεις. Και μόλις το τελειώνεις, το δίνεις στο διπλανό σου. Ή άμα θες, το δίνεις κατευθείαν. Άρα, εδώ έχουμε ένα άλλο παιχνίδι που λέγεται το παιχνίδι του Φρανκ. Το παιχνίδι του Φρανκ παίζεται με ξυλάκια και με λαστιχάκια. Άρα στην αρχή φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Τι κάνουμε, βάζουμε ξυλάκια, όχι το λάμδα πέζερ, δεν το χρησιμοποιούμε για τους μυς, αλλά για τον εγκέφαλο. Άρα δεν ζουλάς μέχρι να μπει. Το είδα, μπράβο. Βγάλε το τετράγωνο στο κέντρο τώρα. Όχι. Βγάλε το κέντρο, το τετράγωνο, ναι, βγάλε το αυτό. Και με τα 4 που σου μένουν, κάνε πάλι ένα τετράγωνο. Τα σπάζεις. Πρέπει να γίνει τετράγωνο. Ωραία, μετά θα σας το δώσω. Άρα, το παιχνίδι του Φρανκ είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε 2 παίχτες, ο καθένας έχει λαστιχάκια. Έχει 7 λαστιχάκια. Μπορείτε να τα βάλετε όπως θέλετε. Παίζουμε ένα λαξ και απλώς κερδίζει αυτός που έβαλε όλα τα λαστιχάκια χωρίς να κάνει τρίγωνο. Άρα τι είναι τρίγωνο? Τρίγωνο μονόχρωμο. Δηλαδή εδώ είναι κίτρινα και κόκκινα. Άρα θα πω οι μαθητές γιατί είναι απασχολημένοι. Μπράβο. Ποιος θέλει να δοκιμάσει το παιχνίδι του Φρανκ? Ωραία. Πάμε. Συνεχίζω. Κανονικά αυτό είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να ξέρετε. Είναι το Tangram. Τι το κάνατε? Παίξατε? Το καταλάβες πώς παίξατε?
Βάλαμε τα τρίγωνα. Για δείξε μου πώς έπαιξες. Δεν πάει έτσι, δεν είναι έτσι. Όχι, 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 όχι. Βάζεις τα χρώματα, αποφασίζεις π.χ. ότι το 3 είναι το μπλε και μετά όλος δεν μπορεί να βάλει οποιοδήποτε χρώμα, έτσι να παίξετε. Για δοκίμασέ το έτσι. Άμα βάλετε μόνο με τα χρώματα είναι εύκολο. Άρα, το ταγγράμ έχει τρίγωνα. Οι μαθητές οι δικοί μου να διασκορπιστούν παντού, ο καθένας με παιχνίδια. Και εγώ θα εξηγώ. Το ταγγράμ έχει 7 κομμάτια. 7 κομμάτια και πρέπει να κάνετε ένα τετράγωνο. Για έλα εδώ εσύ. Εδώ. Εσύ είναι, γιατί εσύ που μετρούσες και τα δάχτυλα πριν με τον διπλανό σου. Πάρα αυτό. Με αυτό κάνεις ένα τετράγωνο. Πήγαινε εκεί πέρα. Ωραία. Εδώ σε αυτή τη σακούλα έχει κομμάτια που ανήκουν στο deep puzzle. Το deep puzzle θα σας επιτρέψει να δείτε εντελώς διαφορετικά τον μισό δίσκο. Ποιος θέλει να δοκιμάσει το deep puzzle και εκεί πέρα αυτοί οι δύο, το ντουέτο, μπράβο, και να φτιάξετε μισό δίσκο. Άρα όταν το καταφέρετε, φωνάζετε ότι το καταφέρετε. Όπως έκανε ο διευθυντής, αλλά ο διευθυντής δεν μου έκανε αυτό με το 4, μου έκανε το 5. Σου λέει θα τα αφήσω με τους άλλους. Θέλουν τα παιδιά να δοκιμάσουν. Δώσεις τα παιδιά, να δώσεις, εσείς δώσεις τα παιδιά. Ωραία. Θα σας δείξω τώρα μια άλλη σκακέρα. Άρα τώρα απευθύνεται πιο πολύ στους ανθρώπους που έχουν παίξει ήδη στρατηγικά παίχνια. Είναι αυτήν εδώ. Αυτήν εδώ παίζεται με τετράγωνα, μπλε. Έτσι. Και κόκκινα. Ο καθένας έχει 7. Θα σας το δώσω. Ναι, Κλάρα, καλά κάνεις. Και την ώρα που έρχεσαι, ή μάλλον να τα δώσεις κατευθείαν αυτά, γιατί είναι όλα τα γκραμ. Α, είναι το ελλειπτικό, όχι, έχεις δίκιο, μπράβο. Πολύ καλή ιδέα. Πάρε αυτό, άστο αυτό. Ωραία. Ωραία. Τι προσπαθώ να σας πω. Με όλα αυτά τα παίγνια, να ξέρετε ότι όσοι δοκιμάσουν, αρχίζουν με τον εγκέφαλό τους να φτιάχνουν νέες συνάψεις. Γιατί είναι καινούριο, δεν το έχουν δει ποτέ. Άρα ο εγκέφαλος δραστηριότητα ποιείται πάρα πολύ. Εδώ τώρα σας δείχνω ένα άλλο παιχνίδι, πολύ απλό, εντός εισαγωγικών. Είναι μόνο κόκκινα τα κομμάτια και πρέπει να κάνετε μία έλλειψη. Ποιος θέλει να δοκιμάσει να φτιάξει αυτό, το ελλειπτικό. Ωραία, για να δούμε. Τα αφήνω εδώ, δώσε το ελλειπτικό. Ας, εδώ και αυτό. Ωραία. Το ελλειπτικό λοιπόν θα σας επιτρέψει να δείτε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο τι σημαίνει να φτιάχνω ένα puzzle όπου ενεργοποιώ τον εγκέφαλό μου. Τώρα τι προσπαθώ να σας πω με αυτό. Προσπαθώ να σας πω ότι αν είστε πραγματικά της ανθρωπότητας, πρέπει ο εγκέφαλός σας να παράγει ένα έργο για την ανθρωπότητα. Για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει ο εγκέφαλός σας να σκέφτεται. Για να σκέφτεται, πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Για να μάθει να σκέφτεται, πρέπει να λειτουργεί μόνο με πράγματα που του αρέσουν. Άρα στον εγκέφαλο του αρέσουν, όπως είπαμε, η ζάχαρη, η σοκολάτα. Η σοκολάτα, να προσέξτε, γιατί βλέπω μερικές γυναίκες που χαμογελούν ήδη και σου λένε τώρα δεν έχω πια ενοχές, αφού το είπε ο δάσκαλος, αλλά να έχετε πάνω από 70% σοκολάτας, γιατί αλλιώς τρώτε απλώς λίπος. Άρα είναι πιο πικρή η σοκολάτα. Όταν είναι πιο πικρή, κάνει πολύ καλό στον εγκέφαλο. Το μέλι. Τα παιχνίδια που σας δείχνω, τώρα σας δείχνω ένα άλλο παιχνίδι, είναι το τριγράφιο, η μονάδα του είναι αυτό. Άμα το κοιτάξετε είναι αρκετά δύσκολο και πολύπλοκο. Πρέπει λοιπόν να τα βάλετε όλα έτσι ώστε τα χρώματα του ενός να πηγαίνουν στα χρώματα του άλλου. Άρα ποιος θέλει να δοκιμάσει αυτό. Πίσω εκεί πέρα η κοπέλα και το παιδί. Ωραία. Πάρε κομμάτι και ξανάρχεσαι. Έχω ένα άλλο παιχνίδι που είναι
για δύο παίχτες. Ναι, ναι, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάρε εσύ διακριτικά αυτά, κάνε τον Προμηθέα και πού να καταλάβουν οι άλλοι το πήρες εσύ. Πάρε και αυτά. Και αυτά πάνε μαζί. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα σας δείξω το εράλντο. Το εράλντο αποτελείται από κομμάτια που είναι σαν ντόμινο χρωματικά και έχει άλλα, τα οποία είναι με σχήματα. Άρα τώρα θέλω να κάνουμε μία άσκηση όλοι μαζί, αυτοί που δεν παίζουν. Για να δούμε αυτή την άσκηση, να δούμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός σας. Εγώ σας δείχνω μερικά στοιχεία με τα χέρια. Συμφέρει να κάνετε το ίδιο με το χέρι σας, γιατί μετά θα το ξεχάσετε και θα σας πω πολλά χρώματα. Εντάξει. Άρα, για να σας δω με το χέρι σας. Άρα, αυτό, τα δάχτυλα έτσι, είναι το μπλε. Τα δάχτυλα έτσι, είναι το κόκκινο. Εντάξει. Άμα πάρω... Άμα βάλω διασταυρωμένα τα δάχτυλα, είναι το μαύρο, οριζόντια. Αν είναι έτσι, είναι το καφέ. Αν είναι πλάγια, είναι το βιολέ. Αν είναι τελείες, είναι το χρυσό. Και αν δεν έχει τίποτα, είναι το λευκό. Τώρα είστε έτοιμοι να κάνω ένα τεστ, ε? Τα θυμάστε όλα. Η κυρία λέει ήδη όχι. Ενώ τα μαλλιά της είναι έτσι. Μπράβο. Δεκτό. Ναι. Ωραία, τα ξαναλέω λοιπόν για όλους. Σηκώνομαι. Το είδα, το κέντρο, το βγάζεις. Και τώρα με τα τέσσερα κάνεις ένα τετράγωνο. Τα ανακατεύεις, ανακάτεψέ τα αυτά, ανακάτεψέ τα αυτά που έχει και κάνεις ένα τετράγωνο, ένα, με τέσσερα κομμάτια. Ξανακάνω εδώ, έλα εδώ και εκεί, κράτα το μικρόφωνο γιατί αλλιώς δεν είναι να ακούμε. Κράτα έτσι, ωραία. Εσείς μου λέτε τα χρώματα, είμαστε εντάξει, εγώ σας λέω τα σχήματα. Έτοιμοι. Τώρα μπορώ να κάνω δύο, να δούμε αν το καταφέρετε. Είμαστε εντάξει. Θέλει λίγο το μυαλό να συγκεντρωθείτε, γιατί θα είναι έτσι και έτσι. Αλλά θα λέτε πρώτα αυτό και μετά αυτό. Το έχουμε. Οκ. Ωραία, καλή είστε, καλή είστε. Ο διευθυντής πρέπει να είναι περήφανος. Λοιπόν, άρα, ευχαριστώ Κυριακή. Έχετε κομμάτια που είναι έτσι. Όσοι τα βλέπουν θα είναι μακριά τώρα. Οπό, 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 οπό. Ποιος νίκησε? Ποιος μου το έφερε εδώ αυτό? Ωραία. Βάλετε 7 λαστιχάκια και 7 λαστιχάκια. Πόσα βάλατε εδώ? Εσύ γιατί κρατάς λαστιχάκια στο χέρι σου? Ελπίζω όχι. Α, τι είναι αυτό, ωραία. Α, είναι μήπως ένα λαστιχάκι που έσπασες? Εκόπηκε. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ ωραία έκφραση ελληνική. Το αεροπλάνο έπεσε. Δεν φταίει ο πιλότος, έπεσε το αεροπλάνο. Το λαστιχάκι λοιπόν κόπηκε. Αγάπη μου, άμα το λαστιχάκι κόπηκε, δεν έχετε τελειώσει την παρτίδα και γι' αυτό δεν έχουμε νικητή. Άρα ζητάς ένα άλλο λαστιχάκι αντί να φέρεις στο δάσκαλο της κακέρα. Κυρία Κλάρα, έλα εδώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα τους εξηγείς με λαστιχάκι. Κάτι θα βρεις εσύ, τα ρούχα σου, κάτι θα βρεις. Λοιπόν, άρα. Αυτό μπορεί να παιχτεί ομαδικά. Μία ομάδα παίρνει αυτά τα σχήματα και μία ομάδα παίρνει τα χρώματα. Άρα εδώ η δυσκολία είναι ότι αυτοί που βάζουν τα χρώματα πρέπει να παίζουν στα σχήματα και αυτοί που βάζουν τα σχήματα πρέπει να παίζουν στα χρώματα. Θέλω δύο ομάδες
Από τρία παιδιά η καθεμία. Ποιος θέλει να δοκιμάσει αυτό? Εδώ είστε αρκετοί εσείς, μπράβο. Η κυρία φωτογράφος θα τα πάει εκεί πέρα. Μπράβο, αυτό είναι μία λύση. Βγάλετε τη φωτογραφία. Έχεις κινητό? Έχεις κινητό? Βγάλε φωτογραφία, ρε. Εδώ όταν το ανακατέψω θα σου δείξω μία άλλη λύση. Εκεί πέρα το παίρνετε. Ωραία. Για τους μαθητές έχουμε άλλα παιχνίδια εδώ μαζί μας. Γιώργο. Έλα εδώ. Ωραία. Θα σας δείξω τώρα ένα άλλο παιχνίδι που είναι πάρα πολύ καλό για τον εγκέφαλο, το οποίο φαίνεται εύκολο στην αρχή. Κανονικά, πόσοι από εσάς... Το καταφέρετε τώρα? Ποιος νίκησε? Ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης. Με τέτοιο όνομα πώς να μην νικήσει? Αφού λέγεται Σοκράτης. Δώσ' το σε κάποιον άλλον. Ωραία. Άρα, ο μοναχικός... Ποιος έχει παίξει μοναχικό? Solitaire. Okay. Ποιος έχει καταφέρει να αφήσει μία μπήλια στο τέλος? Α, κατάλαβα. Άρα, ο κανόνας είναι βάζετε πάνω τις μπήλιες εκτός από το κέντρο. Μετά πηδάτε μία μπήλια για να παίξετε και στο τέλος πρέπει να μείνετε με μία μπήλια μόνο. Άρα, ποιος θέλει να δοκιμάσει μοναχικό? Κυριακή δόση μοναχικό. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Τώρα θα συνεχίσω πιο κλασικά. Άρα, το γεγονός ότι μερικοί από εσάς έχουν δοκιμάσει και παιδεύονται με αυτά είναι πολύ καλό. Διότι κάποιος που δεν έχει και πολύ καλό εγκέφαλο ούτε να δοκιμάσει δεν θέλει. Άρα, για τα παιχνίδια που λέγαμε, μπορεί μερικοί από εσάς να κάνουν σουντόκου, αλλά το σουντόκου δεν βοηθάει την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αυτό που βοηθάει την ανάπτυξη είναι το σταυρόλεξο, είναι το σκανδιναβικό. Άμα δεν έχετε το επίπεδο του σταυρόλεξου, γιατί το σκανδιναβικό έχει μικρότερους ορισμούς, το σκάκι που λέγαμε, το γκο, ο μοναχικός είναι από τα κλασικά παιχνίδια. Υπάρχει και το στρατέγο. Για άλλα παιχνίδια που σας δείχνουμε τώρα, αυτά τα παιχνίδια τα έχουμε φτιάξει ειδικά για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τα χρησιμοποιούμε για περιπτώσεις που μπορεί να είναι και για χαρισματικά παιδιά ή ακόμα για ανθρώπους που μπορεί να έχουν ένα θέμα, ένα τραύμα και πρέπει να γίνει αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει τώρα ότι το γεγονός ότι ασχολείται με αυτά τα παιχνίδια, τώρα, άμα πάρετε ουσίες και παίζετε ταυτόχρονα με αυτά τα παιχνίδια, θα φανεί. Γιατί θα φανεί ότι η απόδοσή σας πέφτει, ότι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς πώς παίζετε και θα έχετε την εντύπωση ότι το λύσατε κιόλας. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι άμα ξέρουμε ότι η ουσία της ζωής είναι η εξέλιξη και πώς να βοηθάμε τους άλλους και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο στόχο, τότε καταλαβαίνουμε ότι άμα παίρνουμε ουσίες δυσκολευόμαστε για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Όλοι εσείς που ακόμα και τώρα μ' ακούτε πλαγίως γιατί παίζετε τα παιχνίδια που σας έδειξα, σημαίνει ότι ο εγκέφαλός σας έχει την περιέργεια. Θέλει να το βρει και θέλει να καταλάβει μερικά πράγματα. Θα πάρω τις δύο κοπέλες που είναι μπροστά μου. Μία, μπορείς, συνεχίζετε, δεν έχετε θέμα. Λοιπόν, λέω στις δύο κοπέλες. Το φαντάζεστε ότι θα πάτε στο σπίτι και θα πείτε με περηφάνεια στους γονείς σας ότι λύσατε ένα puzzle με 5 κομμάτια. Στην πραγματικότητα δεν θα το πείτε, γιατί άμα το πείτε έτσι στους γονείς σας, θα σας πούν καλά με 5. Άρα πρέπει να τους το δώσετε, να μην το καταφέρουν και μετά να τους πείτε εγώ το έκανα. Άρα, όταν κάνουμε ένα puzzle με πάρα πολλά κομμάτια, νομίζουμε ότι είναι καλό για τον εγκέφαλο, αλλά να ξέρετε, πολύ γρήγορα ο εγκέφαλός μας κουράζεται, γιατί είναι το ίδιο. Εδώ στο Πυθαγόριο που δοκίμασε πολύ όμορφα
και ο διευθυντής και βρήκε αμέσως και τη λύση με τα 5 κομμάτια. Και εσείς το βρήκατε, το ξέρω, το είδα. Αλλά με τα 4 βλέπετε ότι υπάρχει μια άλλη δυσκολία, ενώ έχουμε ένα κομμάτι λιγότερο. Στην πραγματικότητα θα σας δώσει μια ένδειξη ο δάσκαλος. Μία, δώσ' μου ένα. Θέλω και για τις δυο σας να αποφασίσετε ότι αυτό, εδώ, αυτή η γωνία, δείξτε μου τη γωνία, ναι, αυτό μπορεί να είναι γωνία. Α, Παναγία, κοίτα, εσείς είστε ήδη χαρούμενοι, γιατί είναι μια ένδειξη. Πολύ καλό. Λοιπόν, από όλα τα παιχνίδια που βλέπετε, όλα βοηθούν τον εγκέφαλό σας και σας βοηθούν να σκέφτεστε καλύτερα. Όταν σκέφτεστε καλύτερα, απορροφάτε πιο γρήγορα συμβουλές που είναι για το καλό σας και για την εξέλιξή σας. Όταν σκέφτεστε λιγότερο, δεν γίνεται. Τώρα θα γίνει λοιπόν κάτι το τρομακτικό. Ο δάσκαλος θα σηκωθεί και θα πάει να δει πώς παίζεται. Και έτσι θα δω ποιος είναι της ουσίας και ποιος δεν είναι. Έρχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Όσοι θέλουν να φύγουν μπορούν να φύγουν. Όσοι δεν θέλουν να φύγουν, θα τους δω να παίζουν και να δώσω μερικές συμβουλές πώς παίζουμε πιο στρατηγικά. Αυτό εδώ, αυτό το δοκίμασες.